Μαζί μας ο Κωνσταντίνος Πανάκας που ήταν και το Σάββατο βράδυ εκεί. Και από ό,τι μου λένε από την αίθουσα σύνταξης ακόμα στην Αθήνα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες του σταθμού. Θέλω να σε ακούσω για αυτό τελικό, για όλο αυτό έτσι όπως το έζησες εσύ Κωνσταντίνε. Μέχρι και τώρα, ας πούμε. Τώρα που έχει καθαρίσει, που έχει ξεθολώσει το μυαλό, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θέλω να σε ακούσω για αυτό που έγινε το Σάββατο βράδυ. Κοίταξε, τώρα που πέρασαν κάποιες ώρες και έχει παγώσει λιγάκι το ζήτημα, τώρα πονάει ακόμα πιο πολύ, γιατί μπορούμε τώρα να δούμε, μπορώ τουλάχιστον εγώ να δω όλο το φάσμα του τι ακριβώς έχει γίνει. Και πριν από το παιχνίδι, εντάξει, λίγο η αναμονή του τελικού, λίγο η πεποίθηση ότι ο ΠΑΟ ξέρει πως παίρνει τα κύπελα και θα το καταφέρει. Και λίγο η έλλειψη φαντασίας, γιατί χρειαζόταν πάρα πολύ φαντασία για να καταλάβουμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί κάτω στην Αθήνα. Μας είχαν δώσει την ψευδέστηση ότι ο ΠΑΟ μπορούσε να πάρει το κύπελο. Ο ΠΑΟ δεν μπορούσε να το πάρει το κύπελο. Δεν γινόταν. Ήταν μια επίδειξη δύναμης, κατά τη γνώμη μου, του αθηναϊκού κατεστημένου πολιτικό, αθλητικό, κοινωνικό, όπως θέλεις μπορείς να το πεις. Αθηναϊκού και Παναθηναϊκού. Που έπρεπε να δώσει ένα... Μα Παναθηναϊκός με τον Αλαφούζο, ο οποίος είναι εκ των στενότερων συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη, με Sky και τα λοιπά, με από τους στενότερους και πιο κοντινούς συνομιλητές του, με μεγάλη επιρροή και στη λήψη αποφάσεων και γενικώς. Ένας Παναθηναϊκός που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του να κάνει κάτι καινούριο, που έχει πάρει με βούλευμα το καινούριο γήπεδο χωρίς να πληρώσει μια δραχμή, και καλά κάνει και γίνεται καινούργια γήπεδα, και όλοι λέμε πραγματικά να γίνουν τα γήπεδα αυτά, να γίνονται για όλους και όχι μόνο για κάποιους. Του πολύ δυνατού Παναθηναϊκού που στο ΣΚΑ είναι συνεργάτης και συνέτερος ο Αλαφούζος με τον κύριο Μαρινάκη, δεν είναι κοινά αυτά τα μυστικά, και μπροστά στον κοινό εχθρό που ονομάζεται κατά αυτούς Ρώσος ολιγάρχης, αυτό άνθρωπος του Πούτιν, Τσετσένος, ξέρω εγώ, όλα αυτά που λέγονται και ακούγονται εδώ πέρα καθημερινά στην Αθήνα, γιατί βάζουμε και ακούμε ραδιόφωνα στα αυτοκίνητα κτλ. Και μπροστά στον κοινό εχθρό καλύτερα να το πάρει, ας πούμε, αυτός παρά να το πάρει ο άλλος από πάνω. Και δεν πάβει να σου λέει ότι με αυτή την επίδειξη δύναμης ότι είσαι επαρχία και βλαχάκο πρέπει να μαζέψω, ας πούμε, γιατί εντάξει μέχρι εδώ πέρα ήσουν, τώρα έρχεται και ο Παναθηναϊκός στα πράγματα. Ουσιαστικά αυτό είναι το μήνυμα, και τα επεισόδια που γίνανε και όλο αυτό και τα δακρυγόνα που δεν έχουν ξαναπέσει ποτέ σε γήπεδο τόσο πολύ δακρυγόνο και χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, δηλαδή δεν απειλήθηκε να γίνει μπούκα μέσα ή οτιδήποτε άλλο. Το δακρυγόνο έπεφτε σύννεφο μέσα στο γήπεδο με όλα αυτά τα συνεπακόλουθα που έχουν γίνει, που επαναλαμβάνω ότι είναι πρωτοφανή σε ελληνικό γήπεδο και μάλιστα σε ένα ασφαλές γήπεδο όπως αυτοί που καλούν το ΟΑΚΑ. Είχαν μόνο ένα και μοναδικό σκοπό. Αυτό που προείπα προηγουμένως, να γίνει επίδειξη δύναμης και να σε μαζέψουν στην γωνία. Όσο αυτή τη στιγμή την Ελλάδα την κυβερνάει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μαζί με την κυβέρνηση, ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα, κατά την ταπεινή μου προσωπική μου γνώμη, δεν χρειάζεται όλοι να συμφωνούμε γι' αυτό, νομίζω ότι πρέπει να κάνει μια μεικτή ενδεκάδα από Παρί, Λίβερπουλ και Σίτι, για να μπορέσει παικτικώς μήπως και καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Άλλο τρόπο εγώ δεν βλέπω. Είναι όλα πολύ κεντυμένα σταυροβελονιά, με πολύ ωραίο, με πολύ λεπτό βελονάκι έχει γίνει το κέντυμα. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ απουσιάζει για λόγους που δεν θα τους πω εγώ στον αέρα. Είναι, ο καθένας μπορεί να βάλει, πάντως είναι λόγοι παρά τη θέλησή του. Με ακούς Γιώργο? Ναι βέβαια, σ' ακούω, νομίζω θα συνεχίσει γι' αυτό, δεν θα βάζει τελείο. Όσο λοιπόν ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ είναι απόν, γιατί πάνε τώρα κοντά στα 2,5 χρόνια, είναι λογικό να χορεύουν τα ποντίκια, γιατί αν ο Ιβάν ήταν στο γήπεδο θα ήταν τα πράγματα πολύ 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 διαφορετικά, κατά τη γνώμη μου. Νομίζω το Σάββατο ή την Κυριακή, την Κυριακή έφυγε και ο Γιώργος. Υπάρχει και μια τάση αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Η τάση λέει κυνηγήστε παντού τους Ρώσους ολιγάρχες. Για την UEFA, για την Αθήνα, για τον Ολυμπιακό, για τον Μαρινάκη, δεν ξέρω για την ΕΠΟ, για άλλους. Ο Πόντιος
Γιάννης Σαββίδης είναι ένας Ρώσος ολιγάρχης και υπάρχει αυτή η τάση στην ΟΕΦΑ να κυνηγηθούν οι Ρώσοι παντού. Έχει έρθει ένας διαιτητής Champions League. Όταν σου δίνει 7 λεπτό για διαμαρτυρία κίτρινη κάρτα στο αμυντικό σου χαφ, εκείνη τη στιγμή κατά τη γνώμη μου έχει τελειώσει ο τελικός. Τουλάχιστον για μένα, για αυτούς που καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο, για διαμαρτυρία επαναλαμβάνω, έτσι, για μαρκαρισμά. Σου λέει εκείνη τη στιγμή, εσύ σήμερα τελειώνεις. Στο 7 για διαμαρτυρία. Στο αμυντικό χαφ, τέλος. Μην πω μετά για τον πέναλτι και για όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση από όλες τις πλευρές ο ΠΑΟΚ να μαζευτεί στη γωνία. Εντάξει, η απογοήτευση είναι πολύ μεγάλη, όχι μόνο η δική μου, νομίζω ολωνών. Όσο ο ιδιοκτήτης λείπει, τα πράγματα θα είναι έτσι. Στον ΠΑΟΚ ελείψει πάλι του ιδιοκτήτη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εσωστρέφεια, Γιώργο. Άλλοι με τον Λουτσέσκο, άλλοι με τον Γκαρσία, άλλοι κυνηγάνε τη διοίκηση, άλλοι κυνηγάνε τους παίκτες, άλλοι κυνηγάνε τον αυτόν, άλλοι κυνηγάνε τους άλλους αυτούς. Λίγο-λίγο η τούμπα αδειάζει. Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο στα χαμένα. Μήπως λίγο παίζουμε σε άδειο γήπεδο. Πραγματικά το φοβάμαι αυτό. Ζητάνε ευθύνη πολλοί κόσμος από τα παιδιά που είναι μέσα στην ΠΑΕ. Τι μπορούν να κάνουν αυτοί, να τα βάλουν με το Αθηναϊκό κράτος? Εγώ θα μπορούσα, ας πούμε, αν ήμουν στην ΠΑΕ, θα μπορούσες? Τι θα μπορούσες δηλαδή να κάνεις, αν εσύ ήσουν ο Γκαγκάτσης, λέω τώρα ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Ή ο Κυρκύρη ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Θα μπορούσες να κάνεις άλλο ο Ιβάν και άλλο αυτοί που σήμερα είναι μέσα στην ΠΑΕ, πάω και δέχονται εντολές από τον Ιβάν και τους λέει κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Ναι, αλλά δεν είναι ο Ιβάν όμως. Εδώ τους πλακώσαν τα μάτα, πλακώναν ποτέ τον Ιβάν στο ξύλο τα μάτα. Πλακώσαν τους ίδιους πάτα και τα πάνε, συγγνώμη, κάναμε λάθος. Ναι, ρε φίλε, κάναμε λάθος, αλλά έχουμε φάει τώρα 5 λεπτά τρομεξίδιο. Θα μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, αν γινόταν τελικό στο Καφτατζόγλιο, ποτέ? Δύσκολα. 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 Και γίνεται όλο αυτό για να σου, πάλι σου λέω, για να σε μαζέψουν, να σου πούνε ότι, ξέρετε, Βλαχάκο, μαζέψου τώρα στη γωνιά σου τώρα, εντάξει, ως εδώ, σου να καλά, πολλά και πολλά πήρες. Αυτό είναι το πιο μεγάλο μήνυμα θέλανε να σου δώσουν. Δεν θέλανε μόνο το κύπελο, θέλανε να σου δώσουν μήνυμα. Νομίζω ότι το μήνυμα το παραλάβαμε όλοι, έτσι. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι είδες την ομάδα, πώς την είδες? Κοίταξε τώρα, κατόπιν, αφού έχεις δει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, μετά κατόπιν μπορείς να δεις τα λάθη. Πριν από τον αγώνα μπορούσαμε να δούμε αυτά τα λάθη που έχουν γίνει από τον προπονητή τους, κάτι που μπορούσαμε, όχι. Τώρα είναι πολύ εύκολο να κάνουμε την κριτική. Και εγώ μπορώ να κάνω τη δική μου και εσύ τη δική σου κτλ. Πάω, δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Τουλάχιστον στο πρώτο ημίωρο, στο δεύτερο προσπάθησε, ήταν και άτυχος. Για ακόμα ένα παιχνίδι δεν σκόραρε. Άμα δεν σκοράρεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άμα σκόραρε δεν ξέραμε ποια θα ήταν η συνέχεια, πώς θα αντιμετωπιζόταν, ας πούμε. Γιατί ήταν όλοι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Από το ματατζή που πετάει το δακρυγόνο μέχρι τον διαιτητή. Οι πάντες ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Αυτό το κύπελο έπρεπε να πάει στον Παναθηναϊκό. Και πάλι λέω, όχι για αυτό καθ' αυτό το κύπελο, για να χαρεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αλλά για να παραλάβεις το μήνυμα. Βάξω, εντάξει, πιστεύω ότι έχει καταλάβει ότι είναι ολομόναχος. Αντιδράμε λάθος. Τα επεισόδια είναι ατελείωτο πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί τώρα εδώ πέρα πούμε στην Αθήνα που μου λένε οι δικοί σας οι αλήτες που κοίτανε κάνουν νερά, για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Κατάλαβε, δηλαδή χάνεις τον μετριοπαθή, χάνεις την κοινή γνώμη. Τι θα κερδίζεις με τα βλαχό επεισόδια που κάνεις, ας πούμε, αυτή τη λάθος αντίδραση? Τι κερδίζεις που βάζεις κάποια στα καθίσματα? Τι κερδίζεις αυτή εκείνη τη στιγμή? Τι κερδίζεις που το κάνεις? Και εγώ αμφιβάλλω και πόσοι από αυτούς είδαν παοξίδες, γιατί κάτω από το full face μπορεί να κρυφτεί οποιοδήποτε, ρε φίλε. Εδώ υπάρχει ολόκληρο σχέδιο το οποίο το έχουν, όπως είπα προηγουμένως, κάνει με βελονάκι. Δεν ξέρω ποιος είναι πίσω από το full face που βάζει εκείνη τη στιγμή τη φωτιά στα καθίσματα. Σίγουρα είναι και κάποιοι δικοί μας που είναι παρασυρμένοι εκείνη τη στιγμή από τη στιγμή, αλλά ποιοι είναι αυτοί τελικά που έχουν βάλει τις φωτιές και τον έλεγχο? Που ξέρω εγώ πίσω από το full face, αν είναι κυπατζής, αναρχικός, ακροδεξιός, ακροαριστερός ή οτιδήποτε? Που ξέρω εγώ ποιος είναι κάτω από τη μάσκα?
Εκείνη τη στιγμή ο Πάουκ θα να πάρει το κύπελο. Ο Πάουκ φωνάζει Πάουκ και 200 άτομα καίνε και αναγκάζουν το παιχνίδι να διακοπεί και δίνουν την δυνατότητα να σου πετάξουν τα κρυγόνα, να τρέχουν όλοι, να σκεπάζουν τα πρόσωπά τους, να φυλάξουν τα παιδιά τους, να βγαίνουν από το γήπεδο. Γίνονται φοβερά πράγματα. Το αγωνιστικό έρχεται σε πολύ δεύτερη μοίρα, άμα θέλεις τη γνώμη, μετά από όλο αυτό που γίνεται. Δεν είναι και μόνο το κύπελλο, είναι και η Ευρώπη. 26-21 Ιουνίου θα ξεκινήσει η καινούργια σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει 3 νοκάουτ για να μπει στους ομίλους του Conference. Αν έπαιρνε το κύπελλο θα χτυπούσε 2. Το οικονομικό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Θα γλιτώναμε ένα γύρο και 15 μέρες σε κούρασης. Τώρα θα μπούμε πολύ νωρίς μέσα στα παιχνίδια. 3 νοκάουτ για να μπει στους ομίλους του Conference, να πάρεις κάποια λεφτά, να κρατηθείς. 3 νοκάουτ μπορεί να γίνει οτιδήποτε μέσα στη μέση του καλοκαιριού. Με μια καινούργια ομάδα όπως θα είναι ο ΠΑΟΚ. Δύσκολα. Όλα αυτά στο δικό μου το μυαλό είναι πολύ δύσκολα. Εδώ στην Αθήνα έχουν τρελαθεί τα πάντα. Μία ώρα το μεσημέρι λαλούν τα κοκόρια, καταλαβαίνεις. Ένα έρφυ, λαλάει λίγο κόκορα, στραμμένο το μεσημέρι, ξέρω εγώ. Είναι πειραγμένα τα πάντα, έχουν πειραχτεί τα πάντα. Έχει πειραχτεί και το μυαλό μας, έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Ξέρω, βέβαια, τι να σου πω τώρα. Μετά τη δολοφονία του Άλκη, μας μισούν οι πάντες. Όχι ότι πριν δεν μας μισούσαν, αλλά μετά από αυτό μας μισούν ακόμα περισσότερο. Το οξύ είναι ολομόναχος. Και αντί να δείξει μια συσπήρωση να κρατηθεί, να κρατήσει ο ένας τον άλλον, εμείς μαλώνουμε όλοι μεταξύ μας, όχι φταίει αυτός, όχι φταίει εκείνος, όχι φταίει ο Άλκης. Να φύγει αυτός, να φύγει εκείνος, να φύγει ο Άλκης. Μετά από είτε έτσι... Πρέπει να γίνει ένα μαγικό να γυρίσει πίσω ο Γιάννης Αβίδης. Δεν ξέρω τι μαγικό, πώς μπορεί να γίνει αυτό το μαγικό. Να γίνει ένα μαγικό να γυρίσει για να ηρεμήσει η κατάσταση. Με το Skype, εταιρείες, ομάδες κτλ. Δεν διοικούνται. Δεν διοικούνται εταιρείες, θα διοικηθεί η ομάδα που είναι το φρενοκομείο που λέγεται ΠΑΟΚ από το Skype. Πώς θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει, θα ξεπεράσει το θέμα που έχει και θα επιστρέψει. Αυτή δηλαδή είναι η ελπίδα. Με ευτυχώς πληρώνει και ο ΠΑΟΚ δεν έχει οικονομικά προβλήματα, γιατί αν έρθουν για τα οικονομικά προβλήματα μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προς το παρόν ο άνθρωπος πληρώνει έστω και από μακριά. Έχει στείλει εδώ πέρα τα παιδιά του, αλλά τα παιδιά του δεν είναι ο ίδιος. Ο ίδιος είναι ο ίδιος και τα παιδιά του είναι τα παιδιά του. Δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις περί σημαντικών ζητημάτων. Ο Ιβάν Γιάννης Αβίδης, ο Τσετσένος που λένε κάποιοι, εμπνεύστηκε τη μεγάλη επανάσταση κατά του κατεστημένου, γκρέμισε την παράγκα μαζί με την προηγούμενη κυβέρνηση και μαζί και με τον Μελισσανίδη, που και εκείνος για τους δικούς του λόγους ή για τα δικά του συμφέροντα τα έβαλε με την παράγκα της ΕΠΟ και του Ολυμπιακού. Εκείνος το εμπνεύστηκε, εκείνος το χρηματοδότησε, εκείνος το έφτασε εις πέρας, εκείνος έφερε τους ξένους διαιτητές το βάρτο αυτό και κάπως άλλαξαν οι νόμοι του ποδοσφαίρου και έγινε το ποδόσφαιρο λίγο πιο τέτοιο. Τώρα που εκείνος λείπει, όλα είναι πολύ διαφορετικά. Είναι ένας στρατός χωρίς στρατηγό. Όπως ο κόσμος δεν έχει αρχηγό, έτσι και ο ΠΑΟΚ δεν έχει αρχηγό. Έχει, αλλά είναι πολύ μακριά. Τώρα από εκεί, από 100.000 χιλιόμετρα μακριά, όσο και να φωνάξει, ό,τι και να πει δεν είναι το ίδιο. Και ξέρουμε όλοι πως είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Υπάρχει δυσκολία πάρα πολύ μεγάλη στην κοινωνία. Εγώ δεν έχω δει, το έγραψα και στα social media, δεν έχω δει κυβέρνηση να κυνηγάει ομάδα τόσο απροκάλυπτα όσο κυνηγάει η Νέα Δημοκρατία τον ΠΑΟΚ. Ξέρω, εγώ έχω πολλούς φίλους νεοδημοκράτες και ΠΑΟΞίδες, είναι όλοι φαρμακομένοι. Οι μετριοπαθείς που ακούν την εκπομπή, τον άλλο μάν θα λένε τι λέει ο Πανάκας, τι είναι αυτά εδώ πέρα που ακούγονται στην εκπομπή κτλ. Αλλά αυτή δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια και δεν κυνηγάει, να ξέρει Γιώργο, μόνο τον ΠΑΟΚ. Κυνηγάει και την πόλη. Για δικούς του λόγους, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Και την πόλη την κυνηγάει χοντρά. Εδώ δεν δίνει στον ΠΑΟΚ το καφτατζόγλιο, το προτιμάει να το αφήνει να ρημάζει, παρά να το δώσει στον ΠΑΟΚ να το κάνει ανακαίνιση και να παίζει μέσα εκεί. Σου λέει, όχι ρε Βλαχάκο, δεν θα πάρεις τίποτα. Εδώ σου κρατάει κλειστό το μετρό και έχει την πόλη όλη να είναι σε ασφυξία, με πρόσχημα τα αρχαία της Βενιζέλου, τα οποία τα βγάζουν οι αρχαιολόγοι και ένα-ένα τουβλάκι το κάνουν με το πινελάκι για να μεταφερθεί αλλού και πότε θα τελειώσει αυτό κανείς δεν ξέρει. Ενώ το αρχικό πλάνο έλεγε να ανοίξουν όλοι οι σταθμοί και απλώς να παραμείνει κλειστός ο σταθμός της Βενιζέλου, γιατί δεν αντέχει άλλο η Θεσσαλονίκη με τόσο κόσμο χωρίς μετρό. Και αυτοί λένε όχι, να τελειώσει πρώτο σταθμός της Βενιζέλου
και μετά να ανοίξει το μετρό. Ποτέ δηλαδή. Αυτό είναι ποτέ. Και επειδή είσαι βλαχάκος, σε κοροϊδεύουν και μπροστά στα μάτια σου. Δεν σε λένε θα ανοίξει το 2030, σε πάνε χρόνο-χρόνο. Το 22, το 23, το 24 θα ανοίξει. Εγώ θυμάμαι που λένε το 22 θα είναι έτοιμο το μετρό. Πάει να βγει το 22. Πινελάκι, ξέρεις πως οι αρχαιολόγοι πως κάνουν αποκομιδή αρχαίων. Ναι. Όταν βρίσκουν κάτι με το πινελάκι, ένα-ένα ολόκληρο το σταθμό πρέπει να το μεταφέρουν με το πινελάκι. Το κάνουμε το πινελάκι, την κάθε πετρούλα. Έλα ρε Γιώργο τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Αυτοί οι φαρμακομένοι νεοδημοκράτες φίλοι σου δεν σου λένε όμως ότι και από τον ΠΑΟΚ στέρισε ο ΣΥΡΙΖΑ ένα πρωτάθλημα. Μόνο αυτό μου λένε, δεν μου λένε για τίποτα. Και εγώ δεν τους απαντάω ότι δεν το στέρισε. Δεν το στέρισα τα δικαστήρια, γιατί στα δικαστήρια πήγε αυτό το πράγμα. Και τα δικαστήρια, το ξέρουν όλοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έλεγε τα δικαστήρια. Γιατί αν έλεγε τα δικαστήρια, θα ήταν όλα πολύ διαφορετικά. Τη δικαιοσύνη δεν την ελέγχουν οι κυβερνήσεις. Ούτε η Νέα Δημοκρατία ελέγχει τη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη την ελέγχει η διαπλοκή. Η διαπλοκή. Ποια είναι η διαπλοκή στην Ελλάδα? Εντάξει, δεν θα το πω εγώ τώρα στον αέρα. Καλά. Κρίμα είναι και να δεν πάω μέσα. Δεν ελέγχεται όλη η δικαιοσύνη. Όλη η δικαιοσύνη. Κάποιοι. Όλη η δικαιοσύνη. Τα κέρια πόστα όλη τη δικαιοσύνη. Τα κέρια πόστα ελέγχονται. Τα κέρια πόστα, ρε φίλε. Εγώ είμαι συνέξω. Τι όχι, ρε φίλε. Η δικαστική εξουσία εξάρτηται από την κυβερνητική είναι... εξουσία και έτσι πρέπει να είναι. Η μισή γιατί που είναι έξω. Είναι χάρη ή εξαιτίας να πω, εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ με τους νόμους που έφερε, που τους έβγαλε. Νόμους έχεις δίκιο, λέει η ποινική όμως. Άκου λίγο. Νεοδημοκράτης σωστά, Παξής. Έτσι είναι, δίκιο έχεις. Η ποινική, οι κλέφτες ας πούμε είναι έξω από αυτό. Εγώ δεν μιλάω για τους κλέφτες. Μιλάμε για ένα άλλο κομμάτι. Αυτό που μας κάνει τις δουλειές. Αυτό το κομμάτι μπαίνει και βγαίνει. Είναι έξω. Το πρωτάθλημα από του ΣΥΡΙΖΑ. Εγκαίνια στο μετρό μου γράφουν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε. Ο Τσίπρας μάλλον και ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας μου γράφουν τώρα. Δεν εδώ, έκανε. Δεν έκανε εγκαίνια. Εγκαίνια σημαίνει πάω και κόβω κορδέλα. Και φωνάζω τον παπά και κάνω αγιασμό. Δεν έγινε τέτοιο πράγμα. Αυτό ήταν ένα αφήγημα των μέσων. Όχι. Παπά και κορδέλα δεν υπήρξε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε να κάνει επιθεώρηση των έργων του μετρό και εκείνοι το βάφτισαν εγκαίνια. Πώς από τον ΠΑΟΚ... Έξυπνο, άκου λίγο. Έξυπνο πολύ, πολύ έξυπνο. Πολύ έξυπνο. Πώς από τον τελικό με πήγε στα πολιτικά, χαμπάρι δεν σε πήρα. Όχι, τα πάντα είναι πολιτικά, Γιώργο. Με πέρασες και δεν σε πήρα χαμπάρι. Τα πάντα είναι πολιτική. Η πολιτική κυνηγάει τον ΠΑΟΚ. Η πολιτική κυνηγάει τον Γιάννη Σαββή. Δεν κυνηγάω εγώ, δεν κυνηγάει ο κόσμος, δεν κυνηγάει ο οπαδός του Παναθηναϊκού. Τον κυνηγάει η πολιτική, γιατί είναι τα συμφέροντα μεγάλα. Τα πάντα είναι θέμα συμφερόντων. Και επειδή το ποδόσφαιρο έχει πολύ κόσμο από πίσω και επηρεάζει τις μάζες, δυστυχώς η πολιτική έχει μπει πάρα πολύ δυνατά και μέσα στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Όποιος νομίζει ότι δεν κυνηγεί τον Γιάννη Σαββίδη και ο ΠΑΟΚ και οι πόλοι της Θεσσαλονίκης από τη Νέα Δημοκρατία, ας γυρίσει πλευρό, γιατί δεν κοιμάται από το σωστό πλευρό, ας γυρίσει από την άλλη. Ή ας σκεπαστεί. Ναι, εγώ ξέρω, πάλι σου λέω. Οι φίλοι μου οι νεοδημοκράτες θα πούνε τι είναι αυτά που λέει αυτός. Mm. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια τελικά. Γιατί αυτό που έχει γίνει τώρα κάτω είναι διατεταγμένη υπηρεσία των πάντων. Ίσως αν ήταν ο Γιάννης Σαββίδης εδώ, να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί και όχι. Μάλιστα. Μπορεί και όχι. Πάντως σου λέω να ξέρεις ότι δεν υπάρχει κάτι τώρα το οποίο να μας δίνει μια μεγάλη ελπίδα για το μέλλον, σαν ΠΑΟΚ, σαν επαρχία, σαν οτιδήποτε, σαν αυτό το οποίο πρεσβεύει ο ΠΑΟΚ. Εκτός αν γυρίσει ο Γιάννης. Πότε γυρνάς από Αθήνα? Στο τέλος είναι ο Μάνος. Τέλος. Στο τέλος, κάνουμε και μια δουλειά, ρε φίλε. Δεν είμαστε ισοδηματίες. Έχουμε δουλειές εδώ. Έχουμε πελατάκι εδώ πέρα. Πάμε στα πελατάκια. Μας περιμένουν. Πελατάκια στην Αθήνα. Τους κράζεις από τη μία την άλλη πελατάκια, έτσι. Και όταν πάω, τους κράζω και στα πελατάκια μου. Τους κράζω, ρε φίλε. Τους λέω, μας το κλέψατε, δώστε το πίσω και τέτοια. Τον πέναντι δεν ήταν. Μπέναντι, όχι, λένε αυτοί πώς δεν ήταν. Ήταν. Πού ήταν, ρε παιδιά, να φάρουμε τον κανονισμό. Ποιο κανονισμό με λένε, Μπεναλτάρα. Μαλώνουμε, εντάξει. Μαλώνουμε, ρε φίλε. Το ποδόσφαιρο είναι σημαντικό στη ζωή μας, αλλά είναι το. Εντάξει. Είναι για το, δεν είναι για να παίρνουμε κεφάλια, είναι για να κάνουμε χαβαλέ τώρα, δεν είναι, εντάξει.
Είναι για να διασκεδάζουμε, να περνάμε καλά. Πρώτα είναι η ανθρώπινη ύπαρξη. Να είμαστε εντάξει σαν άνθρωποι, να είμαστε χαρούμενοι. Να σεβόμαστε τον απέναντι, να σεβόμαστε τον πλησίον, να σεβόμαστε τον αντίπαλο παδό, τον απέναντι. Δεν πετάμε κοτρόνια, λοιπόν, ούτε θα το βοηθήσουμε στη λόγη. Αν έλεγες ότι θα αρχίσουμε στην εβδομάδα, θα σε ναι. περίμενα εκεί στο αρχηγείο που ήρθες ένα βράδυ και χωρίς είναι ό,τι πρέπει. Πέρασα και τρεις φορές και δεν ήσουν. Πέρασα και δεν ήσουν. Κάθε μέρα είμαι. Κάθε μέρα κάθε δεν βράδυ, είσαι. Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ δεν είσαι, όχι, πέρασα. Ήταν μόνο μαλλιά, δεν ήσουν. Αλλά θα το κανονίσω. Πρέπει οπωσδήποτε. Αλλά θα το κανονίσω να στα πω και από κοντά να μπορώ να σου πω αυτά που δεν μπορώ να πω από το. Και εγώ θα σου πω αυτά που δεν μπορώ. Αυτά που δεν μπορώ. Να πούμε ο ένας τον άλλο αυτά που δεν μπορεί να πει στον αέρα, λοιπόν. Και φαντάσου πόσα έχει να πει ο Μαλιάς σε σένα. Συμφωνούμε νομίζω στο 95%. Εγώ και ο Μαλιάς, να ξέρεις. Έτσι νομίζω μπορεί και να κάνω λάθος. Σε φιλό, έχω διάλειμμα. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Τα λέμε. Για χαρά. Για.